από του άλλου τρει, αλλά και μια πρόσθετη ερώτηση. Αν η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να μπει σε ένα διάλογο με τα τεχνικά κλιμάκια, πώ να τα ονομάσουμε τώρα, θα σου πω, με αυτού που θα μα ζητούν να έρθουν εδώ και να κάνουν έναν έλεγχο τη κατάσταση, προκειμένου να μπούμε στη διαδικασία τη αξιολόγηση και των προτάσεων και τη κατάσταση. Συζητάμε ή όχι? Εμείς έχουμε μια διαδικασία. Συζητάμε σε πολιτικό επίπεδο. Εντάξει, πολιτικό. Εκεί λαμβάνονται οι αποφάσεις. Δεν θα έρχονται να κάνουν τσεκάρισμα των υπουργών τα τεχνικά κλιμάκια. Από εκεί και πέρα, οι εμπειρογνώμονες υλοποιούν μια πολιτική απόφαση που έχει ληφθεί. Τελεία. Έχουμε την ευθύνη των στοιχείων ως κυβέρνηση, ως χώρα, τα οποία. Δηλαδή η πολιτική κουβέντα θα γίνεται στις Βρυξέλλες και η τεχνική αξιολόγηση στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν θα είναι στην Αθήνα η τεχνική αξιολόγηση ή όπου θα τα δείτε. Μη βιάζεστε. Να είναι σαφή. Η συζήτηση όμως είναι πολιτική. Και αυτό φαίνεται από τις συνεντεύξεις που δίνουν οι αρμόδιοι, ο Γιούνκερ, ακόμα και η στάση του Σόιμπου, πολιτική στάση είναι. Που καταλήγει όμως πάντα στο συγκεκριμένο. Λέει, κάντε το συγκεκριμένο. Ναι, αλλά δεν συμφωνούμε πάντα. Όχι, δεν λέω ότι συμφωνείτε. Λέω η επιμονή, μισό λεπτό. Αυτό το παρατηρείτε όλοι. Η επιμονή είναι, κάνουμε την πολιτική συζήτηση, αλλά παιδιά, όταν καταλήγουμε, πάμε στο συγκεκριμένο. Να τολμήσω μία αυτή. Όλη η συζήτηση, κατά τη γνώμη μου, είναι τώρα που είναι σε μια αδυναμία η χώρα. Να κερδίσουν οι πιστωτές μερικά πράγματα. Είτε αυτό έχει αυτή να κάνει. Αυτή η στόχευση, λέτε. Βέβαια, ποια είναι άλλη. Ή να αρπάξουν κανένα φιλετάκι από τη δημόσια περιουσία ή άλλα πράγματα. Έτσι έχουν μάθει να λειτουργούν αυτοί. Ναι. Οπότε μην κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε. Άρα κάτι που ακούω δεξιά και αριστερά. Δεν ξέρω, εγώ δεν ακούω τίποτα. Μυρίζομαι. Ναι. Μιλάω. Αυτό είναι ο εκβιασμός. Είστε έμπειρος που λέτε. Δεν είναι θέμα μεταρρυθμίσεων τώρα. Άρα να μην ακούω ως μια πραγματική προοπτική με γρήγορο τρόπο πούλημα του ΟΣΕ σε ξένη χώρα. Όχι, εμείς είμαστε σαφείς και έχουμε πει τι λέμε για τα δίκτυα. Δεν αλλάζουμε άποψη. Επειδή τη θυμάμαι, την τοποθέτηση και αυτό το λέω. Και... Ιδίως μάλιστα τα δημόσια αγαθά όπως το νερό και η ενέργεια δεν το κουβεντιάζουν καθόλου. Επιχειρηματικές συγκάσεις μπορεί να γίνουν, όχι ξεπούλημα. Εντάξει. Μάλιστα. Τώρα, κλείστε. Η ουσία. Να. Πάμε το βράδυ, σήμερα, στο Eurogroup, ο κ. Βαρουφάκης. Η επιδίωξή μας είναι να προχωρήσει ένας έντιμος συμβιβασμός. Ναι. Δεν έχουμε αντίληψη μπάχαλου, αντίληψη ρήξης, όπως μερικοί από τους εταίρους επιδιώκουν. Μάλιστα. Ένα αυτό. Τους εταίρους σας ή τους εταίρους? Τους εταίρους γενικώς. Αν νόμιζα εννοείται τους εταίρους του κόμματός σας. Όχι, δεν επιδιώκουν. Όχι, δεν έχουμε εταίρους στο κόμμα εμείς. Τι αγαπιούνται τώρα. Βλέπετε ότι υπάρχει. Ελάτε, παιδιά. Ελάτε. Δεύτερον και τελειώνω. Ταυτόχρονα με τη διαπραγμάτευση προχωράμε τη διακυβέρνηση της χώρας. Σε κάποια ζητήματα τέλος. Η διαπραγμάτευση μας θέτει. Όντως, μας απορροφά το ενδιαφέρον, προχωράμε με τα νομοσχέδια. Δηλαδή, αν δεν τα βρείτε σήμερα, τι θα γίνει? Ανθρωπιστική κρίση, δόσεις, κύριε Φίλη. Προστασία για την πρώτη κατοικία, εργασιακές σχέσεις, ΕΡΤ. Να. ΕΡΤ. Το πιθανότερο όλα να μην τα βρείτε, λοιπόν, κύριε Φίλη. Τα προχωράμε σήμερα. Γρήγορα. Έτσι. Με αυτά είδατε δεν πείθεται κανείς. Κάνετε λάθος. Πείθετε ο ελληνικός λαός ότι είναι μια νέα διακυβέρνηση της χώρας. Δεν δίνει λεφτά ο ελληνικός λαός. Όχι, όχι. Οι δανειστές θα σας δώσουν. Ένα λεπτό. Εσείς το έχετε μυαλό ότι κυβερνάνε δανειστές. Δεν κυβερνάνε δανειστές. Κύριε. Θα κάνουμε συμβασμό έτοιμο. Σας καλημερίζουμε και τους τέσσερις. Ευχαριστώ πολύ. Και ο Σκάι να προσέχει λίγο. Εντάξει, κύριε Φίλε. Ω τηλεθεατή το λέω. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Δεν θέλουμε κάθε βράδυ να ακούμε κοινωνικά. Είναι δυνατόν, κύριε Φίλε, να θεωρείτε ότι είναι ανάγκη μια ενιαία γραμμή και μια ενιαία αντίληψη σε όλα τα μέσα. Δεν λέω για τις εκπομπές, για την δημοσιογραφία. Για όποιον και να λέτε, κύριε Φίλη, είσαστε δημοσιογράφος. Γι' αυτό μιλάω. Είστε υπέρ του πλουραλισμού. Γι' αυτό λέω. Τώρα όμως είστε βουλευτής. Να κυβερνούμε, να γεμίσει η Αθήνα από άρρωστους πλουραλισμού. Τώρα απαγορεύεται να κάνετε τον αρχισυντάκτη. Το κάνατε παλιά. Και ήμασταν μαζί και δουλεύαμε και χρόνια μαζί. Το ξέρω. Τώρα είστε πολιτικός. Διάλειμμα, κύριε τηλεθεατές. Διάλειμμα, κύριε τηλεθεατές. Πάμε.